Ένα ακόμη άτομο, ένα 37χρονο Πακιστανό, βρέθηκε σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για την υπόθεση με τι απάτε σε βάρο ανυποψία των πολιτών σε όλη τη χώρα που έβλεπαν τα χρήματα από του λογαριασμού του να κάνουν φτερά. Μετά του πέντε που είχαν συλληφθεί στην Αθήνα και οδηγήθηκαν χθε ενώπιον τη ανακρίτρια Ηρακλείου, σήμερα ο 37χρονο, ο οποίο συνελήφθη στην Κρήτη όπου ζούσε επί πολλά έτη και είχε αναπτύξει επιχειρηματικέ δραστηριότητε, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι πάρα πολύ σοβαρές. Είμαστε τώρα σε, ένα... στο... αρχικό στάδιο. Ο κύριος κατηγορούμενος έχει καταγηθεί πραγματικά εξαπίνης από την σύγγυψή του. Θα μελετήσουμε σε βάθος την δικογραφία για να δούμε αν οι κατηγορίες για τις οποίες ασκήθηκε η ποινική δίωξη αντανακλώνται από το και αντικατοπτύζονται στο συλλεγή αποδεικτικό υγικό και αν είναι ανάλογο με το αποδεικτικό υγικό που έχει συλλεγεί και θα συνδράμουμε στην ανάδειξη της, της ουσιαστικής αλήθειας. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 37χρονος είναι βαριές, καθώς εκτείνονται από την αποδοχή προϊόντων εγκλήματο μέχρι και τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Είναι συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Ε, απάτες με το σκοπούμενο περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ, ε, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Είναι μερικές από τις σοβαρότερες κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά τα μέλη της εν λόγω οργάνωσης, αποκτώντας πρόσβαση στην ηλεκτρονική διαδικτυακή διαχείριση του e-banking, ανυποψίες των ατόμων προέβαιναν σε απανοτές μεταφορές χρηματικών ποσών από λογαριασμό σε λογαριασμό μέχρι να χαθούν τα ίχνη τους, ενώ κατά τη δράση τους, όπως εκτιμάται, είχαν καταφέρει να αφαιρέσουν από λογαριασμού περισσότερα από 120.000 ευρώ. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, ακολούθησε μετά η διενέργεια ανακριτικών πράξεων και το, από το, το οποίο συγκεντρώθηκε, Πιθανολογήθηκε, διότι στο παρόν στάδιο μόνο μπορεί να πιθανολογηθεί η ενοχή, ότι εμπλέκονται τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Τώρα, τι περιστάσει κάτω από τι οποίε εξήχθη το συμπέρασμα αυτό και ο βαθμό εμπλοκή ενό εκάστου των κατηγορουμένων, αν υφίσταται τέτοια εμπλοκή, θα αναδειχθεί στην πορεία τη ποινική διαδικασία. Για την υπόθεση, σύμφωνα με τι ίδιε πηγέ, η αρμόδια ανακριτική αρχή Ηρακλείου φέρεται να έχει εκδώσει τουλάχιστον 14 εντάλματα σύλληψη. Συνολικά, αυτό δεν είμαι σε θέση να σα το πω, διότι θα λάβουμε τώρα γνώση δικογραφία. Πάντω, σίγουρα άνω των 5 ατόμων. Η υπόθεση που όπω όλα δείχνουν είχε σημαντικέ προεκτάσεις και πάντω δεν αναφερόταν μόνο σε τοπικό επίπεδο, εξηχνιάστηκε από την υποδιεύθυνση ασφάλεια Ιρακλίου, που έφτασε στην εξάρθρωση του κυκλώματο που προέβαινε σε ηλεκτρονικέ απάτε, αποκτώντα πρόσβαση στο e-banking ανυποψία των πολιτών.